Δηλητήριο του διοικητή του ΔΑΜ είναι και συμβολική αλλά και ουσιώδης. Ήδη έχουμε ένα ενταγμένο έργο σε επιμελητήριο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Καλλύρης, για την κατάρτιση και την επαναεκπαίδευση των ανέργων της περιοχής. Ένα έργο 3.200.000 ευρώ, και φυσικά καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά την είδηση την οποία δώσατε σήμερα, γιατί ομολογουμένως υπήρχε ένα κενό μεταξύ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης, την οποία και εκπροσωπούμε, σε σχέση με τις υλοποιούμενες επενδύσεις από τις μεγάλες οντότητες, οι οποίες χρειάζονται στην περιοχή, είναι αναγκαίες, αλλά προφανώς πρέπει να λειτουργήσει και να ενισχυθεί όλο το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Και παράλληλα θα θέσουμε και το ζήτημα, με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ πέρα, της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Έχει τεκμηριώσει μια συγκεκριμένη πρόταση στο επιμελητήριο Κοζάνης και η περιοχή μας έχει ήδη ένα μηχανισμό, το TAVIM, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός εγκυοδοσίας για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και ειδικά και των μικρών επιχειρήσεων, θα έχουν ανάγκη κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος, δηλαδή της λεγόμενης ίδιας συμμετοχής που λέμε, που συνήθως οι μικρότερες οντότητες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορεί την πολύ σημαντική και δυναμική πρωτοβουλία σας να ενισχύσει μια δεύτερη πρωτοβουλία πάνω στην εγκυοδοσία και, και τις μικροπιστώσεις στην περιοχή, ούτως ώστε να φτιαχτεί και το οικοσύστημα για να μπορέσουν όλες αυτές και οι μικρότερες επενδύσεις να έχουν ευτυχή κατάληξη, δηλαδή να δούμε έργα που να υλοποιούνται, γιατί το ζητούμενο για την περιοχή είναι αυτό, και τότε θα έχουμε θέσεις εργασίας, αυτό που είναι και το ζητούμενο για όλους μας στην περιοχή. Σας καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά στο επιμελητήριο και να σας συγχαρούμε για τους χρόνους που επιδεικνύει η δομή σας. Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, μας έχουν εκπλήξει στη θετική τους διάσταση, καθώς δεν θυμάμαι άλλοτε να έχουμε υποβάλει πρόταση, ας πούμε, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, και να έχουμε ένταξη εντός Μαΐου. Πραγματικά γίνεται μια αξιέπαινη προσπάθεια και είμαστε και συγχαίρουμε και εσάς και την κυβέρνηση για όλη αυτή τη δραστηριότητα, και θα είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία και φυσικά να προτείνουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.